Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως υπόθηκε, είμαι ο απόστρατος υποστράτηγος της αστυνομίας Γιώργος Παλιούρας και συμμετέχω στη Λαϊκή Συσπήρωση. Στο ερώτημα, γιατί ένας αξιωματικός του καταστατικού μηχανισμού του κράτους μαζί με τους αγωνιστές του λαϊκού κινήματος προτάζουν συνοπτικά τα εξής. Πρώτα, οι καταβολές, η προέλευση από φτωχή λαϊκή οικογένεια εργατών μεταναστών. Τα βιώματα, η αίσθηση του ανήκω, που παρά την πολιετή ένταξη στις δυνάμεις καταστολής δεν αλωτριώθηκε. Δεύτερο, τα σημερινά προβλήματα. Προβλήματα που είναι κοινά για τον εργάτη, τον αυτοαπασχολούμενο, τον δάσκαλο, τον αστυνομικό, τον συνταξιούχο, τον άνεργο, για όλες τις λαϊκές μάζες. Πάνω απ' όλα, η πεποίθηση ότι η λύση στα προβλήματα αυτά μπορεί να δοθεί μόνο με αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ της εργατικής τάξης, υπέρ του λαού. Πρέπει να τονίσω ότι ανάλογες θέσεις εκφράζουν σήμερα αρκετοί απόστρατοι και ενενεργοί αστυνομικοί. Την πλειοψηφία τους είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών και καταλαβαίνουν ότι χρησιμοποιούνται με την καταστολή ενάντια στο λαό για να περάσουν οι πιο αντιλαϊκές πολιτικές. Αντιλαμβάνονται ότι είναι αμέτωχοι θεατές στο οργανωμένο έγκλημα κατά του λαού, ότι προσφέρουν ελάχιστα στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, της καθημερινής εγκληματικότητας κατά της ζωής και της περιουσίας στις λαϊκές γειτονιές, αφού διατάσσονται να φρουρούν τις σιδηρόφρακτες βίλες και τις αριστοκρατικές συνοικίες. Βιώνουν την καταπάτηση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Οι μεγαλύτεροι δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και οι πιο νέοι πρέπει να πληρώνουν για παιδικούς σταθμούς. Ξέρουν ότι το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και ότι η μπλοκή στους σχεδιασμούς τους μυρίζει μπαρούτι. Αντιλαμβάνονται ότι το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος και η Κύπρος είναι θέατρα ανταγωνισμού των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για το φυσικό αέριο και τους δρόμους μεταφοράς, ενέργειας και εμπορίου. Και ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν αφορά τα κοτόπια του Βουκεφάλα, αλλά την αύξηση της νατοϊκής παρουσίας στα Βαλκάνια. Από το βήμα αυτό, καλώ τους συναδέλφους μου να διαβούν το ροβίκονα των δισταγμών και των όποιων προκαταλήψεων, να απομονώσουν τα φίδια του φασισμού, του ναζισμού, του ρατσισμού, που φωλιάζουν και χύνουν το δηλητριό τους στο χώρο μας, να μην καρτερούν νέους μεσίες, να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης, να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Γνωρίζουμε ότι η ψήφος το ΚΚΕ είναι ψήφος στη συνέπεια και στον αγώνα. Είναι το μοναδικό κόμμα που μπορούμε να εμπιστευτούμε, γιατί παλεύει για μια κοινωνία που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των απλών ανθρώπων και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου, για μια κοινωνία στον πόη των ονείρων μας. Το ΚΚΕ στέκεται πάντα συμπαραστάτη στα δίκαια αίτηματά μας. Πάλεψε δίπλα μας για την καθιέρωση του συνδικαλισμού στην αστυνομία και δεν ταυτίζει την πλειοψηφία των αστυνομικών, τον απλό αστυφύλακα, με τον κατασταλτικό μηχανισμό που υπηρετεί. Πριν λίγες μέρες, το ΚΚΕ βράβευσε μόνιμους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, της γραπογενιάς των μεγάλων αγώνων της αντίστασης του φασισμού, του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που την κρίσιμη στιγμή επέλεξαν να είναι μαζί με το λαό, να σταθούν με τους 200 στον τοίχο της Κεσαριανής, να χύσουν το αίμα τους στα βουνά μας, να βρεθούν στα βράχια της εξορίας και στις φυλακές. Ας ιχνηλατήσουμε πάνω στην παρακαταθήκη τους. Φίλες και φίλοι, η κατάσταση σήμερα είναι ξεκάθαρη. Από τη μια, οι δυνάμεις που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες του κεφαλαίου και από την άλλη, οι δυνάμεις που υπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα. Η όσο μεγαλύτερη συμπόρευση των λαϊκών ανθρώπων με τη συμμετοχή και τη στήριξη των ψηφοδέλτιων της Λαϊκής Συσπήρωσης σημαίνει ότι μπορούμε να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις.
να δυναμώσουμε τον καθημερινό αγώνα ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές της κεντρικής εξουσίας και στα αντιλαϊκά μέτρα που υλοποιούνται μέσα από την αυτοδιοίκηση. Είναι εξαιρετική τιμή να συμπορεύουμε μαζί σας. Καλό αγώνα σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ.